Με μια διπλή εκδήλωση σήμερα το πρωί στο χώρο του Αρχαιολογικού των Φιλίππων, ο υποψήφιος δήμαρχος Βαγγέλης Παπάς και η παράταξή του, κοινωνική αποτελεσματική παρέμβαση, έκοψαν την καθιερωμένη βασιλόπιτά τους. Παράλληλα όμως παρουσιάστηκαν και οι υποψήφοι του ψηφοδελτίου του κυρίου Παπά για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου από την Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Εν συνεχεία στην ομιλία του, ο κύριος Παπάς παρουσίασε τα 10 σημεία παρέμβασης που προτίθεται να κάνει η παράταξή του για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής των Φιλίππων, με το κύριο βάρος να πέφτει στη γεωργία. Οι ευλογίες του Θεού και την άδεια του Πατρός Ζεστόμου, τοπικού ιερέα δόντες της Ενωρίας των Μηνίδων, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Καλή επιτυχία. Το πρώτο κομμάτι της Παναγίας, Πάτερ Καθοδόξης. Δευτέρη, διαλέξαμε αυτή την περιοχή για να κόψουμε την πίτα μας για δύο λόγους. Κύρια, γιατί και η δικιά μου καταγωγή είναι από αγροτικό μέρος, άρα και εγώ είμαι χωριάτης. Μην σας παραξενεύει αυτό που σας προσάπτουν κάποιοι για χωριάτες. Και ήρθα σε ένα μέρος που εδώ πιστεύω ότι μπορούν να λύσουμε τεράστιες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα για να κάνουμε έστω και μέσα σε εποχές μνημονίου μια πραγματική σιγά-σιγά με σιγανά βήματα ανάπτυξη για το Δήμο μας γενικότερα. Το κυρίαρχο πρόβλημα της κάθε οικογένειας είναι η απασχόληση, είναι η ανεργία. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον ένα άνεργο. Εγώ θα έλεγα ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι πολύ περισσότεροι και υπάρχουν δυστυχώς και οικογένειες σήμερα που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Αυτά, ας πω, ας τα χαρακτηρίσω σε εισαγωγικά σκουπίδια των δασών, τα οποία στη συνέχεια θα κουλούνται σαν βιομάσα. Ό,τι ακριβώς πάρουμε από αυτά που θα πουλήσουμε, αυτά θα πληρώσουν τα 6-10 άτομα τα οποία θα δουλεύουν και θα απασχολούνται. Θέλουμε δηλαδή μέσα από το Δήμο, μέσα από μια δυναμική πορεία να περάσουμε και να καταστήσουμε τον κάθε φτωχό να μπορέσει να βρει μια δουλειά και να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Γιατί εμείς τους πολίτες τους θέλουμε με αξιοπρέπεια. Η ροφιά μας στο σήμα μας δεν απειλεί κανένα. Λέει ότι είμαστε, θα είμαστε μάλλον, αποτελεσματικοί. Θα συγκρουστούμε και θα σας δείξουμε τους ενόχους. Θα σας δείξουμε φανερά ποιοι εμποδίζουν την πόλη αυτή να πάει μπροστά. Με το που θα βγούμε εμείς το Μάιο στη Δημαρχία, το πρώτο που θα γίνει θα είναι εδαφολογικό εργαστήρι, όπως ακριβώς απαιτούν οι αγρότες, ώστε να είναι το εργαλείο το οποίο θα τους βοηθήσει για να έχουν σίγουρη παραγωγή και σίγουρο κέρδος. Παρουσιάσω μια σειρά από υποψήφιους, 20 υποψήφιους, οι οποίοι είτε θα παρτίζουν τα τοπικά συμβούλια, είτε θα είναι στο μεγάλο ψηφοδέλτιο, αλλά όλοι έχουν και κάποια σχέση από εδώ, από την περιοχή. Λέω λοιπόν, να παρουσιάσω την πρώτη υποψήφια, η οποία θα είναι μαζί μας και είναι γνωστή, πρώην Αντιδήμαρχος, ελεύθερη επαγγελματίας, Μελισσοπούλου Ευγενία. Ο Γαϊτατζής ο Κώστας που είναι από το Δάτο, σήμερα δυστυχώς άνοιξαν τα μαγαζιά και μόλις μου είπε ότι δεν μπορούσε να βρει, ότι δεν είναι το χρόνο, δεν μπορούσε αυτό το χρόνο να είναι μαζί μας. Ο Γαϊτατζής Κώστας, έμπορος αθλητικών ειδών, θα είναι και αυτός μαζί μας. Βαγκαρατζίκας Αλέξανδρος, ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Δαμιανίδης Γιάννης, συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος.